Κατακλείστηκε από κόσμο σήμερα το μεσημέρι το νεκροταφείο του Βόλου, όπου ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος χωροστάτησε στην ακολουθία του επιταφείου και στη συνέχεια στην περιφορά του στους δρόμους του κημητηρίου. Στην κορύφωση του θείου δράματος, η παρουσία των πιστών ήταν εντυπωσιακή. Στην προσδοκία τους για ανάσταση του Θεανθρώπου εμπεριέχεται και η προσδοκία για βελτίωση της καθημερινότητάς τους. Το μήνυμα του Μητροπολίτη Ιγνατίου για τη σημασία της κοινωνικής ενότητας, έτσι ώστε ο λαός να ξεπεράσει τα προβλήματά του, ήταν και πάλι ξεκάθαρο. Είναι αλήθεια ότι είναι πάνδημη η συμμετοχή του λαού μας όλες αυτές τις ημέρες και σήμερα φτάνει στο αποκορύφωμα και αύριο, γιατί όλοι νιώθουν ότι πλέον περιορίζεται ο θάνατος και παραμερίζεται και κυριαρχεί η ελπίδα της Αναστάσεως. Πλέον το ψέμα δεν χωράει και η αλήθεια έρχεται να θρονιαστεί στη ζωή μας, εφόσον η πίστη μας το προϋποθέτει αυτό. Έτσι λοιπόν ο λαός μας κρατάει την ενότητά του, παραμένει σταθερός στην ορθόδοξη πίστη του και νομίζω ότι αντλεί δύναμη από αυτήν για να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες αυτής της εποχής. Έτσι λοιπόν η ευχή μας είναι να έχουμε μια αληθινή, ουσιαστική και όντως Ανάσταση. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Το μεσημέρι στο νεκροταφείο του Βόλου σχηματίστηκε πομπή από τον Ιερό Ναό του Λαζάρου με τις αρχές της περιοχής να δίνουν το παρόν στην περιφορά του επιταφείου.